Τα χρόνια έχουν περάσει, με πολλούς συναδέλφους της να φεύγουν από κοντά μας, εκείνη ωστόσο όχι μόνο ζει, αλλά φαίνεται να έχει και την υγεία της. Η Μέλπο Ζαρόκοστα είναι 91 ετών, παρόλα αυτά χαμογελάει διάπλατα και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γιο τη, Αλέξανδρο Παβουλάτο, που την προσέ... Ο Σπύρος Μπιμπίλας επισκέφτηκε τη Μέλπο Ζαρόκοστα στο σπίτι της και φωτογραφήθηκε μαζί της, με εκείνη να δείχνει ένα πλατή χαμόγελο στο κοινό. Σε μία από αυτέ, φαίνεται και ο γιο τη, Αλέξαν. Η Μέλπο Ζαρόκοστα είναι καλά, υγιή και ακμαία, δηλώνει ο Σπύρο Μπιμπίλα. Μέσα σε αυτέ τι δύσκολε ημέρε του καύσωνα και των πυρκαγιών, μια επίσκεψη σε μια χρήσιμη σε κάθε είδο τη τέχνη μα. Η σπουδαία ηθοποιό και μεταφράστρια Μέλπο Ζαρόκοστα είναι καλά, υγιή και ακμαία. Φύλακα άγγελο τη ο γιος τη, Αλέξανδρο Παγουλάτο, έγραψε στη λεζάντα τη δημοσίευση του ο Σπίρ Μέλπο λοιπόν, Ζαρόκοστα είχε περάσει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Με τρόμο και πανικό πέρασα την περίοδο της πανδημία. Έχω προσβληθεί από καρκίνο, μέχρι που κόντεψαν να μου κόψουν τα πόδια. Έμεινα έναν χρόνο στην Αγγλία και ο σύζυγος μου έμεινε εκεί, βρήκε μια Αγγλίδα και χωρίσαμε. Με το δεύτερο σύζυγό μου μείναμε περίπου 10 χρόνια παντρεμένοι, τον αγαπούς, βλέπω τις ταινίε μου τις παλιές. Πληρώθηκα αρκετά καλά, αλλά θα μπορούσα παραπάνω. Ήταν 8 χρόνων ο γιος μου όταν μάθαμε ότι ο σύζυγος μου είχε καρκίνο και μπήκε εσωτερικό στο σχολείο. Έχω δύο εγγόνια, ο ένας είναι 2,1 μέτρα, έχει δηλώσει στο παρελθόν σχετικά η Μέλπο Ζαρόκ.